θα ταξιδέψουμε, θα μεταφέρουμε όμορφες εικόνες. Αφού θέλει να ταξιδέψουμε, Μαρία, θα ταξιδέψουμε. Και εντωμεταξύ. Έτσι, αφού δεν μπορούμε διαφορετικά, στο τέλος της εβδομάδας, πριν από τα Χριστούγεννα, πριν πούμε καλά Χριστούγεννα, έχουμε συγκεντρώσει κάποια στοιχεία για την εκπομπή μας. Έχουμε συγκεντρώσει το σύνολο των ζωντανών συνδέσεων από τις αρχές του Σεπτέμβρη μέχρι και σήμερα. Το ποσοστό και ο αριθμός είναι εντυπωσιακός. Στο τέλος της εβδομάδας θα τα πούμε και θα τα παρουσιάσουμε. Πολύ λοιπόν, ωραία, πάμε στο Δουβλίνο. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Αναστασία Καραΐσκου, η οποία μας περιμένει και θα μας μεταφέρει όμορφες εικόνες, βέβαια. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Γεια σας, γεια σας, μια χαρά. Καλοντημένη, άρα κάνει κρύο, έτσι. Λοιπόν, η θερμοκρασία, ο υδράργυρος... Όχι πολύ, όλοι... Αυτή τη στιγμή... όπως εσάς εκεί, λίγο λιγότερο. Για πείτε μου. Ο υδρά... Α, δεν έχετε χιόνια. Όχι, όχι. Στην Ιρλανδία δεν χιονίζει. Πολύ, πολύ σπάνια χιονίζει. Είναι μόνο βροχή και κρύο και αέρας. Αλλά η θερμοκρασία, κύριο χαρακτηριστικό των καιρικών συνθήκων, είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Είναι... την αισθάνεσαι χαμηλά. Δεν κατεβαίνει εύκολα κάτω από το μηδέν. Ναι. Αλλά επειδή έχει πολύ υγρασία η Ιρλανδία, αισθάνεται σε ότι κάνει πολύ κρύο. Λοιπόν, δηλαδή αυτή τη στιγμή, κυρία Καραΐσκου, πού βρίσκεστε, σε ποιο σημείο, τι ώρα είναι, θα μας δώσετε αναλυτική αναφορά. Εγώ να σας δώσω εικόνα από το κέντρο, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση και είναι μπλοκαρισμένο, οπότε δεν κατάφερα να, παρόλο που είμαστε 10 λεπτά από εδώ στο κέντρο, ναι. Εδώ είμαστε λίγο πιο έξω στο Κιλέστερ. Για να ναι. σας γυρίσω λίγο έτσι την κάμερα. Είμαστε δυστυχώς στο δρόμο πάνω, αλλά εδώ έχει ένα ωραίο έτσι δεντράκι. Ωραίες ναι. εικόνες, πολύ ωραίες, στολισμένα. Είναι όμορφη η Ιρλανδία όλα, τα ναι, Χριστούγεννα. Είναι πολύ όμορφη γενικότερα η Ιρλανδία. Επειδή δεν έχουν πολύ τσιμέντο εδώ, τα ναι. σπίτια είναι μονοκατοικίες τα περισσότερα, τα φροντίζουν πάρα πολύ. Και είναι πανέμορφη. Δηλαδή, όταν θα πετύχετε, αν έρθετε για επίσκεψη και πετύχετε καλό καιρό, ναι. είναι πανέμορφη. Ιδανικές συνθήκες. Λοιπόν, ξέρετε, αναφερόμαστε τώρα στο χριστουγεννιάτικο κλίμα. Με την πανδημία, τα πράγματα πώς πηγαίνουν στην Ιρλανδία? Και εμείς εδώ περίπου παντού είναι το ίδιο, νομίζω. Όλοι περίπου στο ίδιο είμαστε. Ξεκινήσανε τα κρούσματα. Έχει αύξηση δηλαδή. Και έχουμε τώρα, ναι, το ίδιο με παντού νομίζω, απλά εδώ είναι λίγο πιο, οι άνθρωποι υπακούν λίγο περισσότερο στους κανόνες. Έχουν εμβολιαστεί σχεδόν όλοι. Ναι. Τώρα κάνουμε το booster και τα μέτρα τώρα, έχουμε κάποιες ρυθμίσεις με τα μέτρα. Από εχθές το βράδυ τα μαγαζιά κλείνουν 8 η ώρα το απόγευμα. Α, έχετε αλλαγή του ωραρίου. Για την είσοδο ναι. ισχύει το ελεύθερο σε εμβολιασμένους, σε κλειστούς χορούς? Ναι, δεν έχω, όχι, δεν έχω ακούσει κάτι να ελέγχουν επιστοποιητικά κτλ. Προς το παρόν όχι. Προς το παρόν προσπαθούν με τα ωράρια να το... Να μειώσουν την κίνηση, την κυκλοφορία. Να το ελέγξουν. Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί ένας ανεμβολίαστος να μπει σε κλειστό χώρο εστίασης στην Ιρλανδία? Δεν ελέγχει κάποιος πιστοποιητικό ή κάποιο τρόπο. Μάσκα πρέπει να φοράς. Α, είναι υποχρεωτική να η μάσκα. Στο τραπέζι σου. Α. Οι σερβιτόροι φοράνε μάσκα, δηλαδή αυτοί που σερβίρουν, και έχουν και κάποια εστιατόρια έχουν διαχωριστικά. Μάλιστα. Πόσοι Έλληνες είστε στο Δουβλίνο, έχετε εικόνα? Είμαστε γύρω στους... σε όλη την Ιρλανδία, χίλιους... Είμαστε αρκετοί. Τώρα έρχονται και συνέχεια, οπότε έχουμε μείνει λίγο πίσω στο μέτρημα. Εσείς πόσο καιρό είστε εκεί? 10 χρόνια. 10 χρόνια, πολλά. Είστε 10 χρόνια. Καταγωγή από Ελλάδα, από ποιο μέρος? Από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Την επισκέπτεστε, κατεβαίνετε, έρχεστε? Ναι, βέβαια, βέβαια. Κάθε χρόνο και κάποιες φορές και δύο φορές. Αλλά τώρα λίγο με την πανδημία, μία φορά το χρόνο. Ομοιότητες τώρα της Ιρλανδίας με τη Θεσσαλονίκη, είναι κάπως άτοπη η ερώτησή μου? Ομοιότητες, είναι δίπλα στη θάλασσα. Μόνο αυτό. Και εντάξει, και εδώ η Ιρλανδία είναι έξω καρδιά, οπότε μοιάζουμε και σε αυτό. Μάλιστα. Σημαντικές ομοιότητες. Πάντως βλέπουμε ότι είναι και απόγευμα, έχουμε και διαφορά ώρας.
Αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε διαφορά. Είναι 4 θα πει για 6. Δύο ώρες πίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλές γιορτές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλές γιορτές σε όλους. Υγεία να έχουμε. Βέβαια, αν μπορείτε να γυρίσετε και την κάμερα λίγο να κλείσουμε με ένα πλάνο εκεί από το δρόμο. Δεν πειράζει. Κίνηση. Μας αρκεί. Να πάρουμε μια γεύση έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, στολισμένη Ιρλανδία. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Καραΐσκου. Μας μετέφερε το κλίμα. Κάπως χαλαρή είναι βέβαια η Ιρλανδία εκεί με τα μέτρα από ό,τι κατάλαβα. Και ανεμβολία στη μέσα σε κλειστούς χώρους. Με μάσκα, βέβαια, οπότε υπάρχει μια. Με μάσκα κάνεις δύο βήματα, κάθεσαι στο τραπέζι και τη βγάζεις τη μάσκα. Εντάξει, ναι, είναι λίγο. Δεν έχουν ακόμα μπει στο σκληρό παιχνίδι αυτό, έτσι φαίνεται, κατά της πανδημίας. Μάλιστα. Λοιπόν.